του Αποστόλου Παύλου 1η προς Κορινθίους, σελίδα 1008 και κεφάλαιο 2 Β. Β1, δεύτερο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, σελίδα 1008 από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, την πρώτη. Κι εγώ, αδελφοί, όταν ήλθον προς εσάς, ήλθον ουχή με υπεροχή λόγου εις σοφίας κηρύττων εις εσάς τη μαρτυρία του Θεού, διότι αποφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας άλλο τίμη Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Κι εγώ ήλθον προς εσάς με ασθένεια και με φόβο και με τρόμον πολλήν, και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν εγίνονται με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως, για να είναι η πίστη σας ουχή δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά της δυνάμεως του Θεού. Λαλούμεν δε σοφίαν μεταξύ των τελείων, σοφίαν όμως ουχή του αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου, των φθυρωμένων, αλλά λαλούμεν σοφία Θεού μυστηριώδη και αποκεκριμένη, την οποίαν προώρησε ο Θεός πρών των αιώνων εις δόξαν ημών, την οποίαν ειδής των αρχόντων του αιώνος τούτου εγνώρισε, διότι αν ήθελον γνωρίσει δεν ήθελον σταυρώσει τον Κύριον της δόξης, αλλά καθώς είναι γεγραμμένον εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδεν και οτίον δεν ήκουσε και εις καρδία ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντας Αυτόν, εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψε αυτά για του Πνεύματος Αυτού, επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Διότι τι των ανθρώπων γινόσκητα του ανθρώπου ημί, το πνεύμα του ανθρώπου το εναυτό, ούτω και τα του Θεού ειδής γινόσκη ημί το πνεύμα του Θεού. Αλλά εμείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, για να γνωρίσομεν τα υπό του Θεού χωριστέντα εις ημάς, τα οποία και λαλούμεν ουχή με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς του Πνεύματος του Αγίου, συγκρίνοντες τα πνευματικά προς τα πνευματικά. Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, διότι είναι μωρία εις αυτόν και δεν δύναται να γνωρίσει αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται. Ο δε πνευματικός ανακρίνμεν πάντα αυτός δε ουπεδενός ανακρίνεται, διότι τι σε γνώρισε το νου του Κυρίου ώστε να διδάξει Αυτόν. Εμείς όμως έχομεν το νου του Χριστού. Κι εγώ, αδελφοί, δεν ειδηνήθη να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς σαρκικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλασα σε πότισα ουχή στερεάν τροφήν, διότι δεν ειδήναστε έτη να δεχτείτε αυτήν, αλλά ουδέ τώρα δίναστε έτη επειδή έτη σαρκική είστε, διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνιε, δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπον, διότι όταν λέγει της, εγώ μεν είμαι του Παύλου, εγώ δε του Απολλός, δεν είστε σαρκικοί. Τις λοιπόν είναι ο Παύλος και τις ο Απολλός παρά υπηρέτε, δια τον οποίον επιστεύσατε και όπως ο Κύριος έδωκεν εις έκαστον. Εγώ εφύτευσα, ο Απολλός επότισεν, αλλά ο Θεός ύφξησεν. Ώστε ούτε ο φυτεύων είναι τι, ούτε ο ποτίζων, αλλά ο Θεός ο αυξάνων. Ο φυτεύων δε και ο ποτίζων νεν. Και έκαστος θέλει λάβει τον εαυτού μισθών κατά τον κόπον αυτού. Διότι του Θεού είμαι θα συνεργεί, σεις είστε του Θεού αγρός και του Θεού οικοδομή. Αμήν. Περίπου 4 με 5 χρόνια αφότου επισκέφθηκε την Κόρινθο ο Απόστολος Παύλος, ερχόμενος από την Αθήνα, την Κόρινθο, μια πόλη που ήταν κέντρο εμπορικό, καθώς ήταν μεταξύ της Ανατολής και της Δύσης. Αλλά δεν ήταν μόνο κέντρο εμπορικό, ήταν και κέντρο επιστημών, αλλά ιδιαιτέρως ήταν κέντρο αμαρτίας και ακολασίας. Μάλιστα, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν μία έκφραση, το κορινθιάζιν, το οποίο σήμαινε έκλειτος βίος, απόλυτη αμαρτία και απόλυτη ακολασία. Σε αυτή την πόλη, λοιπόν, την πόλη του χρήματος, του εμπορίου, την πόλη του πνεύματος του ανθρώπινου, του γήινου και της σοφίας των ανθρώπων, αλλά και του κέντρου της αμαρτίας, της ανομίας, παράβασης και της ακολασίας, εκεί απεσταλμένος ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου βρέθηκε, συνάντησε την Ακύλα και του Πρίσκυλα, κάθε Σάββατο πήγαινε στη συναγωγή των Ιουδαίων και όταν οι Ιουδαίοι αντέδρασαν, αντεστάθησαν και ευλασφήμουν τον Παύλον και τα λεγόμενα υπό του Παύλου,
τότε εκτινάξας των κονιορτών από τα ρούχα του, είπε «Δεν είστε άξιοι για το Ευαγγέλιο του Χριστού και θα στραφώ στα έθνη» και πήγε στο διπλανό κτίριο του Ιούς του, ο οποίος πίστεψε και μάλιστα και ο Κρίσπρος ο αρχισυνάγωγος πίστεψε και δημιουργήθηκε μια ωραία εκκλησία με πολλές αντιδράσεις, θύρα μεγάλη και ενεργητική, αλλά με πολλούς εναντίους. Και έτσι, ενώ έβλεπε να ξεσηκώνονται κύματα ανθρώπων εναντίον του Παύλου, κατά το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ο Κύριος τον επισκέφθηκε και του είπε «Μη φοβάσαι Παύλε, θάρη, γιατί έχω πολύ λαόν στην πόλη αυτή, συνέχιζε να κηρύττεις και να ομολογείς Ιησούν Χριστόν». Και ο Παύλος έκατσε 1,5 χρόνο εκεί, κηρύττοντας τη χάρη του Χριστού, τη σταύρωση του Χριστού και την Ανάσταση του Χριστού. Και ο Θεός προσέθεται κάθε μέρα τους σωσωμένους στην Εκκλησία. Περάσαν 4-5 χρόνια και ο Απόστολος Παύλος αποφασίζει να στείλει μία επιστολή στην Εκκλησία, γιατί εκείνο που τον ενδιαφέρει πάντοτε τον Απόστολο Παύλο αλλά και τον ίδιο τον Κύριό μας είναι να διορθώσει τα ελείποντα της Εκκλησίας. Και έτσι λοιπόν, στέλνοντας την επιστολή αυτή και γνωρίζοντας κατά πάντα ότι η Εκκλησία των Κορινθίων αποτελείται όχι από πολλούς σοφούς, ευγενείς και ισχυρούς, λίγοι ήσαν ίσως, όπως ήταν ο Κρίσπος, όπως ήταν ο Ιούστος, ο Σωσθένης αργότερα, λίγοι ήσαν οι ευγενείς, οι ισχυροί, αλλά οι περισσότεροι ήσαν τα μωρά του κόσμου τούτου που εξέλεξε ο Θεός, τους αγενείς, τους ασθενείς, τα μη όντα και όλα αυτά για να καταργήσει τα όντα. Και στέλνοντας την επιστολή του ανοίγει την καρδιά του Κορινθίους, αλλά και μέσα από αυτή την εξομολόγησή του, το άνοιγμα της καρδιάς του, το Πνεύμα το Άγιο μας διδάσκει την υγιένουσα διδασκαλία και μεγάλες αλήθειες. Εγώ, αδελφοί, λέει, όταν ήλθα σε εσάς, δεν ήλθα με υπεροχή λόγου ή σοφίας κηρύττων σε εσάς τη μαρτυρία του Θεού, αν και μπορούσα. Γιατί ο Παύλος ήταν ιδιαίτερα μορφωμένος, ιδιαίτερα σοφός σαν άνθρωπος, αλλά πιο πολύ σοφός στα πράγματα του Θεού με τη σοφία που ο Θεός του είχε δώσει. Όμως ήξερε ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός το κήρυγμά του δεν το ήθελε με υπεροχή λόγου ή σοφίας. Γιατί αν υπήρχε και υπάρχει κήρυγμα με υπεροχή ανθρωπίνου λόγου και ανθρωπίνης σοφίας, τότε το αποτέλεσμα είναι πενιχρό, για να μην πω και επώδυνο, και εκείνο που ενδιαφέρει τον Απόστολο Παύλο δεν είναι να φανεί ο ίδιος, αλλά να δοξαστεί ο Θεός. Και πώς να δοξαστεί ο Θεός? Με τη σωτηρία πολλών ανθρώπων. Δεν ήρθα προς εσάς λοιπόν με υπεροχή λόγου ή σοφίας κηρύττων τη μαρτυρία του Θεού, γιατί όταν ήρθα αποφάσισα ένα σοβαρό πράγμα, κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό: να μην εξεύρω μεταξύ σας τίποτα άλλο παρά μόνο Ιησού Χριστόν και τούτον Σταυρωμένο. Ήξερε πάρα πολλά ο Παύλος. Είχε θείες, ουράνιες αποκαλύψεις. Η γνώση του Παύλου στα πράγματα του Θεού ήταν πρωτοφανής. Ήταν τόσο μεγάλες και πολλές οι αποκαλύψεις που ο Θεός είχε δώσει στον Απόστολο Παύλο, που αναγκάστηκε ο Θεός, για να μην υπερηφανευθεί για την υπερβολή, ομολογεί ο Θεός και ο Λόγος του Θεού των αποκαλύψεων, έδωσε ο Θεός, ο Χριστός, τον Απόστολο Παύλο σκόλοπα σατάν να τον χαστουκίζει. «Και όμως το κήρυγμά μου», είπε ο Απόστολος Παύλος, «δεν θέλω να περιέχει τίποτα άλλο παρά μόνο Ιησού Χριστόν και τούτον Εσταυρωμένο». Πόσο σοφία ουράνια κρύβει αυτή η ομολογία του Απόστολου Παύλου. «Δεν έρχομαι για να σας σώσω. Δεν έρχομαι για να σας διδάξω και να σας εκπλήξω. Έρχομαι για να σας σώσει ο Χριστός. Έρχομαι σαν μάρτυρας του Ιησού Χριστού. Τίποτα περισσότερο». Γι' αυτό
Και ήλθα με οδηγία Πνεύματος Αγίου, αλλά με μεγάλη ασθένεια, φόβο, τρόμο πολύ. Και το κήρυγμά μου δεν ήταν με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας. Δεν προσπάθησα να σας πείσω με τα λόγια μου, με τη μόρφωσή μου, με τη σοφία μου την ανθρώπινη. Γιατί το αποτέλεσμα θα ήταν μηδέν, ίσως και επώδυνο. Αλλά εκείνο που ήθελε ο Απόστολος Παύλος είναι να τους πείσει ο Θεός με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Εκείνο που ήθελε ο Απόστολος Παύλος είναι τη δύναμη του Χριστού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, όχι από Αυτόν, απευθείας από τον Χριστό. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι σοφία ουράνια, αιώνια, μοναδική. Και όποιος δεν το καταλάβει αυτό, δεν θα έχει και την απόδειξη της δύναμης του Θεού. Όποιος όμως καταλάβει πόσο ασήμαντος είναι ο άνθρωπος και πόσο ο Χριστός δεν τον χρειάζεται παρά μόνο να ομολογήσει Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, τίποτα άλλο. Δεν θέλει τη σοφία μας, τη σύνεσή μας, τη μόρφωσή μας, τη δύναμή μας. Του είναι άχρηστα παντελώς και επικίνδυνα για το έργο του, για το έργο του Θεού. Δεν θέλει εσένα, θέλει την ομολογία σου. Όπως είπε ο Απόστολος Πέτρος κάποτε, «Σεις ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, τίποτα άλλο». Και ο Κύριος του είπε, «Πάνω σε αυτή την ομολογία σου, σου λέγω ότι εσύ είσαι Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου». Η εκκλησία οικοδομείται όχι στην ανθρώπινη σοφία, οικοδομείται στην ανθρώπινη μορία. Γιατί ο λόγος του Θεού στους Έλληνες, το κήρυγμα του Ευαγγελίου, είναι μορία στους ανθρώπους. Στους Ιουδαίους ήταν σκάνδαλο, σε εμάς ήταν σοφία δύναμης Θεού και πραγματικά δόξα Θεού. Δεν χρειάστηκε το Δαβίδ να είναι σπουδαίος για να τον χρησιμοποιήσει. Χρειάστηκε το Δαβίδ να είναι η καρδιά του απαλή και τρυφερή, κάτι την καρδία του Θεού, για να τον δοξάσει. Και ο Απόστολος Παύλος δεν θέλει τη δόξα των ανθρώπων, θέλει τη δόξα του Θεού, τη δόξα του Θεού. Δεν είναι εύκολο σε έναν άνθρωπο, αδερφή, που ξέρει πολλά να αποφασίσει να μην ξέρει τίποτα άλλο παρά μόνο Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι απαραίτητο, είναι αναγκαίο για τη δόξα του Θεού και για να τον δοξάσει ο Θεός. Δεν δοξάζει ο Θεός τις ικανότητές μας. Ο Θεός δοξάζει την ταπείνωσή μας και την επίγνωση μας στην αλήθεια. Δεν δοξάζει την κορμοστασιά μας, τη μόρφωσή μας, την εξυπνάδα μας, τις ικανότητές μας. Δεν τον ενδιαφέρουν αυτά, γιατί όταν υφίστανται αυτά δεν υπάρχει ένδοξος Θεός. Ο Θεός χαίρεται στην απλότητα του Ευαγγελίου, στην απλότητα της αγάπης του Θεού, στην απλότητα της παρουσίας του Θεού. Δεν ήρθα λοιπόν με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά επειδή δεν ήρθα με λόγους ανθρώπινους, με λόγους καταπιστικούς ανθρωπίνης σοφίας, γι' αυτό ήρθα με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Γι' αυτό και η πίστη σας, Κορίνθοι, δεν ήταν εκ του σοφίας των ανθρώπων, αλλά ήταν εκ της δυνάμεως του Θεού. Και αυτό είναι το σημαντικό και το λεπτό σημείο σε αυτόν τον άνθρωπο τον οποίο σκοπεύει ο Θεός να χρησιμοποιήσει για τη δόξα του. Το λεπτότατο σημείο, η πίστη του ανθρώπου να μην προέλθει από σένα, αλλά να προέρχεται από τη δύναμη του Θεού. Μην αγωνίζεσαι να τον κάνεις να πιστέψει. Παρέδωσε τον στον Χριστό να τον ευλογήσει.
Εσύ ομολόγησε τι έκανε ο Χριστός στη ζωή σου. Δεν χρειάζεται, αδερφοί αγαπητοί, στη ζωή μας να χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα οποία ξέρουμε, ακόμη και αυτά που μας φανέρωσε ο Θεός και μας φανερώνει ο Θεός. Εκείνο που χρειάζεται είναι να δείξεις έναν άνθρωπο ταπεινό, έναν άνθρωπο ασήμαντο, έναν άνθρωπο μικρό που έχει καταλάβει ότι η δόξα του είναι στα χέρια του ένδοξου Θεού, που έχει καταλάβει ότι ο Χριστός εργάζεται με ταπεινούς. Ο Χριστός γεννήθηκε σε φάτνη. Ο Χριστός χρησιμοποίησε τσομπάνι για να δημιουργήσει τη βασιλεία του επί της γης, το Δαβίδ, που του οποίου η βασιλεία δεν θα έχει τέλος. Πάνω στη βασιλεία του τσομπανάκου εγκατέστησε ο Θεός τη βασιλεία του Χριστού. Δεν θέλει σπουδαίους. Δεν μπορεί με τους σπουδαίους. Θέλει ταπεινούς, ήσυχους, φρόνιμους, αγαθούς, γλυκούς, πραείς, συγχωρητικούς, μακρόθυμους. Θέλει με μία λέξη πρόβατα της βοσκής του. Πρόβατα. Δεν θέλει αγριοκριάρια. Δεν θέλει κατσίκια. Δεν θέλει σκύλους. Δεν θέλει ταύρους. Προβατάκια γλυκά, ήρεμα, που κρύβονται πάντοτε πίσω από τους πιμπένες τους. Και ο Απόστολος Παύλος τα έχει καταλάβει, τα έχει κατανοήσει, δεν έχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Γι' αυτό λέει, μεταξύ σας δεν λαλούμε πια σοφία του αιώνος τούτου και των αρχόντων του αιώνος τούτου, οι οποίοι καταργούνται, φθύρονται, εξαφανίζονται, αλλά λέμε σοφία μεταξύ τελείων που μένουν αιώνια. Αυτή τη σοφία μιλάμε. Δεν θέλουμε μεγάλους και σπουδαίους και σοφούς, θέλουμε απλούς, γλυκούς και ταπεινούς ανθρώπους, ώστε μέσα από αυτούς να αποκαλύπτεται η δόξα του Θεού. Γιατί αν υπάρχει ένδοξος άνθρωπος, χάνεται η δόξα του Θεού. Αν υπάρχει ήσυχος άνθρωπος, αποκαλύπτεται η δόξα του Θεού. Και αυτή η λογική, ο νους του Χριστού τον οποίον έχουμε, είναι ανάγκη να υπάρχει, αδερφοί, στην καθημερινή μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή, στην εκκλησιαστική μας ζωή, στην επαγγελματική μας ζωή, εάν θέλουμε ο Χριστός να μας δοξάσει. Είναι θέμα επιλογής. Θέλεις να δοξάζεσαι ή θέλεις να σε δοξάζει ο Χριστός? Θέλεις να υψώνεσαι ή θέλεις να σε υψώνει ο Χριστός? Θέλεις να μπαίνεις μπροστά ή θέλεις να σε συστήνει ο Θεός? Αυτή είναι η σοφία των τελείων, η οποία είναι μυστηριώδης, ουράνια, αποκεκριμένη, την οποία κανένας από τους άρχοντες του κόσμου τούτου δεν γνώρισε, ούτε μπορεί να γνωρίσει. Αλλά αντιθέτως, αυτοί που γνώρισαν αυτή τη σοφία θα ζήσουνε. Ακούστε το σας παρακαλώ. Συγχωρέστε μου, θα το πω, είναι φωνή Θεού. Αυτοί που θα αποφασίσουνε να ζουνε έτσι, θα γνωρίσουνε, θα ζουνε αυτά τα οποία ο φθαλμός δεν είδε, ο τίον δεν ήκουσε, εις καρδία ανθρώπου δεν ανέβησαν, και τα οποία ο Θεός ετοίμασε για αυτούς που τον αγαπάνε. Αμήν. Σήμερα είναι θέμα απόφασης. Είπα στην αρχή και το είπα ενσυνείδητα. Είναι πρόσκληση Θεού για δούλους και για δούλες, τους οποίους ο Θεός θα δοξάσει. Αλλά για να δοξάσει δούλο και δούλη πρέπει να εκλέξει. Πρέπει να πάρει απόφαση, στερεά απόφαση θανάτου. Τι θέλεις για τον εαυτό σου, τη δόξα σου ή τη δόξα του Χριστού? Και επιμένω, στην καθημερινή σου ζωή, στην οικογενειακή σου ζωή, στην εκκλησιαστική σου ζωή, στην επαγγελματική σου ζωή, σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής σου. Αυτή είναι η σοφία του Θεού, και σε αυτούς ο Θεός που τον αγαπάνε
θα αποκαλύπτει, θα φανερώνει, θα χαρίζει εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, οτίον δεν οίκους και η σκορδία ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία δεν μπορεί άνθρωπος να γνωρίσει. Δεν μπορεί άνθρωπος να γνωρίσει τα βάθη του Θεού. Και προσέξτε ποιος τα λέει, αυτός που έχει γνωρίσει τα βάθη του Θεού, ο Απόστολος Παύλος, και ο οποίος πήγε όχι με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας. Γιατί? Γιατί θέλει να βρίσκεται, να ζει και να απολαμβάνει τα βάθη του Θεού. Γιατί αν πήγαινε και έλεγε, ελάτε να σας πω, ο Θεός τι μου είπε, τι μου αποκάλυψε, ελάτε να σας πω, ο Θεός μικραίνει και μεγαλώνει ο άνθρωπος. Και ο Απόστολος Παύλος θέλει να μικραίνει αυτός για να δοξάζεται ο Θεός, ώστε ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο εν τέλει να τον δοξάζει. Αμήν, αδελφοί μου. Πρόσκληση Θεού. Πρόσκληση για δούλο και για δούλη, για δούλους και για δούλες. Δεν είναι για μερικούς, είναι για όλους μας, μηδενός εξαιρουμένων. Σε μας λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, που έχουμε αυτό το πνεύμα, μας αποκάλυψε ο Θεός δια του Πνεύματος του Αγίου τα βάθη του. Γιατί εμείς δεν ελάβαμε το πνεύμα του κόσμου που θέλει να υψώνονται, αλλά λάβαμε το πνεύμα του Χριστού που εν μορφή Θεού υπάρχονται, εν νόμις αρπαγή να είναι ίσως με το Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του. Λάβων δούλου μορφή και εν τέλει εταπείνωσε τον εαυτό του, γενόμενος υπήκοσης των Θεών έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό αυτά τα οποία σας λαλούμεν τώρα, λέει ο Απόστολος Παύλος με την επιστολή, τα λαλούμεν όχι με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, δεν μας τα δίδαξαν άνθρωποι. Γι' αυτό, αδερφοί, έχει σημασία, διψάμε, ακούμε Αυτόν και πηγαίνουμε σε Αυτόν, γιατί Αυτός είναι ο διδάσκαλός μας και μας διδάσκει δια Πνεύματος Αγίου. Αυτά λοιπόν που σας λέμε δεν μας τα δίδαξαν άνθρωποι. Πήγαμε σε Αυτόν που Τον ακούσαμε, που Τον γνωρίσαμε, που Τον ψηλαφίσαμε, που Τον πλησιάσαμε, και Αυτός μας δίδαξε με διδακτούς λόγους Πνεύματος Αγίου, ερμηνεύοντας, όπως λέει το κείμενο, της πνευματικής τα πνευματικά, δηλαδή ερμηνεύοντας στους πνευματικούς ανθρώπους τα πνευματικά του Θεού. Δεν μπορεί δηλαδή να καταλάβει ο φυσικός άνθρωπος τα του Πνεύματος του Αγίου. Ο φυσικός άνθρωπος έχει την προσωπικότητά του. Ο χριστιανός έχει την προσωπικότητα του Χριστού στη ζωή του. Μεγάλη διαφορά. Φως και σκοτάδι, μέρα και νύχτα, μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά να είμαι άνθρωπος που θέλω να φαίνομαι και μεγάλη διαφορά να είμαι άνθρωπος που θέλω να φαίνεται ο Χριστός. Μεγάλη διαφορά. Και όσο πλησιάζεις τον Χριστό, τόσο πιο πολύ θα καταλαβαίνεις τη σημαντικότητα αυτού του πράγματος. Ο φυσικός άνθρωπος λοιπόν δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, γιατί είναι μορία εις Αυτόν, και δεν είναι μόνο ότι δεν τα δέχεται, αλλά δεν μπορεί και να τα γνωρίσει. Γιατί? Γιατί πνευματικώς κατανοούνται. Μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου μπορείς να κατανοήσεις τα πνευματικά που ο Θεός αποκαλύπτει στους αγαπώντας Αυτόν. Να καταλάβεις, να συνειδητοποιήσεις, για να ζεις, ότι όσο πιο πολύ ταπεινώνεσαι, τόσο πιο πολύ θα δοξάζεται ο Θεός και εν τέλει θα σε δοξάζει. Ο πνευματικός άνθρωπος από κανέναν δεν μπορεί να γίνει αντιληπτός. Δεν τον καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν τον καταλαβαίνει ο φυσικός άνθρωπος. Και μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχει ο πνευματικός άνθρωπος και υπάρχει και ο φυσικός άνθρωπος. Τον φυσικό άνθρωπο τον βλέπεις, τον καταλαβαίνεις, ξέρεις τι σκέφτεται, ξέρεις τι λέει, τον ακούς, μιλάει, 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 σκέφτεται, λέει. Είναι εμφανής. Τον πνευματικό άνθρωπο δεν μπορείς να τον καταλάβεις. Δεν μιλάει, δεν ακούγεται. Είναι ήσυχος, είναι φρόνιμος. Αλλά ακούει τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου.
πλησιάζει το Χριστό όταν εσύ δεν τον βλέπεις. Και ο Χριστός τον διαλέγει για να δοξάσει το όνομά του. Μέσα στην οικογένεια υπάρχει ο πνευματικός, υπάρχει και ο φυσικός. Μέσα στη δουλειά υπάρχει ο πνευματικός, υπάρχει και ο φυσικός. Και έχουν ίδια χαρακτηριστικά πάντοτε. Ο φυσικός δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έχει τις απόψεις του, έχει τις γνώμες του, έχει τις θέσεις του. Δεν ξέρει να ακούσει. Ιδιαιτέρως δεν ξέρει να προσευχηθεί και δεν ξέρει να ακούει τη φωνή του Θεού. Είναι φυσικός άνθρωπος. Δεν μπορεί. Γι' αυτό ο Θεός μας καλεί, αδελφοί, να αλλάξουμε. Και όλα ξεκινάνε από την αναγνώριση του ότι χωρίς το Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τίποτα. Μόνο το Χριστό θα ακούμε, μόνο σε Αυτόν θα πηγαίνουμε και μόνο Αυτός θα μας διδάσκει. Ποιος μπορεί να γνωρίσει από μόνος του το νου του Χριστού και να τον διδάξει? Καταλαβαίνουμε, αδελφοί, πόσο σοβαρό είναι. Διδάσκω το Χριστό ή με διδάσκει ο Χριστός? Τι σημαίνει διδάσκω το Χριστό? Πηγαίνω στην προσευχή μου και του λέω τι να κάνει. Δεν τα κάνεις καλά αυτά. Πρέπει, και μπορεί να μην του το λέω έτσι, αλλά αυτά εννοώ. Κάνε έτσι πως τα λέω εγώ. Ή παίρνω απόφαση έτσι πως το λέω εγώ. Σκέφτομαι έτσι πως θέλω εγώ. Ενεργώ έτσι πως μ' αρέσει εμένα. Με αποτέλεσμα εγώ, ο πνευματικός, σε εισαγωγικά, τάχα μου άνθρωπος, να διδάσκω το Χριστό. Ενώ ο Χριστός θέλει όλοι να είμαστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου. Άρα είναι πολύ σοβαρό, αδελφοί, να κατανοήσουμε σήμερα. Και πρέπει να εξομολογηθώ ότι και εγώ σήμερα το κατάλαβα. Τι σημαίνει να διδάσκομαι από τον Χριστό? Να διψάω για το Λόγο Του, για τη φωνή του Πνεύματος Του, του Αγίου, για την παρουσία Του. Να λιώνει η ψυχή μου, να επιθυμώ με όλη μου την καρδιά, να ακούσω μία λέξη Του, ένα Λόγο Του, να ακούσω τη φωνή Του. Και εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Εκεί έρχεται στη ζωή μου πια ένας Χριστός χαρούμενος. Θα έρθει στη ζωή σου ένας Χριστός χαρούμενος. Χαρούμενος γιατί βρήκε. Όπως φώναξε με χαρά, «Εύρον Δαβίδον του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδία μου», γιατί Αυτός, επειδή είναι κατά την καρδία μου, θα πράξει πάντα τα θελήματά μου, που αυτό τον ενδιαφέρει το Θεό, να πράκτεις πάντα τα θελήματά Του, όχι τα θελήματά σου. Να έχεις πάντα τη γνώμη Του, όχι τη γνώμη σου. Αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό αν ο Χριστός δεν είναι δάσκαλος και καθηγητής σου. Και αν δεν διψάς να είναι ο δάσκαλος και ο καθηγητής σου. Να μας μεταμορφώνει ο Θεός. Και να μας βοηθάει να περπατάμε από πίστη σε πίστη και από δόξα σε δόξα. Δεν είναι δύσκολο. Το δύσκολο είναι να είμαι σοφός. Το εύκολο είναι να είμαι άσοφος. Αλλά μωρός για τον κόσμο τούτο, αλλά σοφός για το Θεό. Και μάλιστα πιο σωστά το λέει ο Λόγος του Θεού: τα μωρά του κόσμου τούτου εκάλεσε ο Θεός για να τα κάνει σοφότερα των σοφών. Τα ασθενή, αλλά πρέπει να είσαι ασθενής. Πρέπει να είσαι μωρός. Πρέπει να είσαι αγενής. Είσαι. Ή νομίζεις ότι είσαι ισχυρός, σοφός, δυνατός, ευγενής? Τι είσαι? Τι είσαι όταν στέκεσαι μπροστά στον Χριστό? Τι είσαι? Από αυτό που εσύ είσαι όταν πλησιάζεις τον Χριστό εξαρτάται ο Θεός τι θα κάνει. Τι είσαι?
και μην νομίσεις επειδή δεν ξέρεις πολλά γράμματα ότι είσαι μωρός. Όχι. Μωρός είσαι είτε ξέρεις γράμματα. Πρέπει να είσαι είτε ξέρεις γράμματα είτε δεν ξέρεις γράμματα. Ασθενής πρέπει να είσαι είτε έχεις δύναμη είτε δεν έχεις δύναμη. Ευγενής πρέπει να είσαι είτε είσαι από γένος μεγάλο ή γένος μικρό. Εμείς θέλουμε να είμαστε τα μωρά του Θεού. Όχι εμείς, ο Θεός το θέλει. Τα ασθενή του Θεού και τα γενή του Θεού και τα μη όντα του Θεού. Για να μας μεταμορφώσει σε όντα και να κατασχύνει τον κόσμο. Να μας μεταμορφώσει σε σοφούς και να κατεσχύνει τους σοφούς του κόσμου. Να μας μεταμορφώσει σε ισχυρούς που θα κατεσχύνει τους ισχυρούς του κόσμου. Τι είσαι σήμερα, τώρα που θα σηκωθούμε να σταθούμε στην τράπεζα του Κυρίου, να σκεφτούμε τι είσαι, τι γνώμη έχεις δηλαδή για τον εαυτό σου, τι νομίζεις ότι είσαι. Και να καταδικάσουμε το οτιδήποτε καλό βλέπουμε στη ζωή μας και να ζητήσουμε από τον Θεό να μας κάνει αγενή, μωρά, ασθενή, μειώντα, για να μας μεταμορφώσει και να μας χαρίσει τα ελέη του Δαβίδ, τα πιστά. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι ό,τι και αν είσαι, αν μέσα σου έχεις φθόνο, έρηδα, διχόνοιες, έστω και αν είσαι από τους πιο ευλογημένους ανθρώπους του Θεού, αν μέσα σου φιλοξενείς έρηδα, διχόνοια, φθόνο, τότε αμέσως μεταμορφώνεσαι σε σαρκικό άνθρωπο που δεν μπορείς να κατανοήσεις πια τα πνευματικά. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Είναι έσχατη καιρή, έσχατος καιρός και πρέπει να πάρουμε στερεές αποφάσεις. Τι θέλουμε να είμαστε? Τι θέλεις να είσαι μπροστά στα μάτια των ανθρώπων και μπροστά στα μάτια του Θεού? Τι θέλεις να είσαι? Γιατί από αυτό εξαρτάται το μέλλον μας και η είσοδός μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός να μας δώσει τη δική του τη σοφία. Μεταξύ των τελείων τη σοφία, την ουράνια, όχι τη σοφία τη γήινη, τη ζωώδη και την δαιμονιώδη, αλλά τη σοφία του Θεού που λέει η Γραφή ότι είναι επιηγής. Η σοφία του Θεού είναι καθαρά, ειρηνική, επιηγής, ευπηθής, πλήρης ελέους και καλών έργων, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Αυτή τη σοφία να μας δώσει ο Θεός, την άνωθεν σοφία, τη δική του τη σοφία. Ο Θεός να μας βοηθήσει, και χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Θεού, αλλά και είναι ανάγκη να πάρουμε και τις δικές μας αποφάσεις. Καλή συνέχεια να έχουμε, αδερφοί μου. Αλληλούια. Όποιος είναι για βάπτισμα να ετοιμαστεί και εμείς να ψάξουμε.